Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, αυτά που μόλις προηγουμένως ακούστηκαν περί έμφυα, αν μη τι άλλο, στην καλύτερη περίπτωση μόνο γέλιο θα πρέπει να προκαλούν σε όσους μας ακούν ή μας βλέπουν. Ή είδαν αυτή την ψεύτικη αντιπαράθεση, την κάλπικη, συγγνώμη, όχι ψεύτικη, κάλπικη αντιπαράθεση. Γιατί μιλάμε ή μιλούσαν ο υπουργός με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ για έναν άδικο φόρο που όλοι τον καταδικάζουν, αλλά όλοι τον διατηρούν, κυβερνώντες με εναλλαγές βέβαια στην κυβέρνηση. Λοιπόν, για τον προϋπολογισμό του 2020 και μέσω του εισηγητού μας, των εισηγητών μας, εμείς τονίσαμε ότι και ο προϋπολογισμός του 2020 συνεχίζει απαρέγκλητα την υλοποίηση των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων, ένφια για παράδειγμα, που εφαρμόστηκαν εξάλλου από όλους τους προηγούμενους προϋπολογισμούς όλων των κυβερνήσεων, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε προηγουμένως Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ κτλ. Ανεξάρτητα των επιμέρους διαφορών, προκειμένου τι να υπηρετηθεί. Η στρατηγική κατεύθυνση ενίσχυσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που όλα τα αστικά κόμματα αποδέχονται. Και βασική παράμετρο στην υπηρέτηση αυτής της στρατηγικής είναι η συμπίεση και η συμπίεση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους, το οποίο περιλαμβάνει και τις δαπάνες για τη λαϊκή υγεία πρόνοια, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η τιμή της εργατικής δύναμης για την επίτευξη των στόχων της ανταγωνιστικότητας και της αναθέρμανσης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Και στους τομείς όπως της υγείας πρόνοιας διαχρονικά, αυτή η πολιτική προωθείται μέσω της ακόμα μεγαλύτερης απαλλαγής του κεφαλαίου και του κράτους του από το κόστος των υπηρεσιών υγείας πρόνοιας, της ασφάλισης και ταυτόχρονα της ολοκληρωτικής μετατροπής της υγείας σε χρυσοφόρο πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι, οι νέες περικοπές στα ήδη πετσοκομμένα τα τελευταία χρόνια κρατικά κονδύλια για την υγεία πρόνοια και η συνεχής ενίσχυση της εμπορευματοποίησής τους επιβεβαιώνουν ότι η περιβόητη ανάπτυξη για όλους και η κανονικότητα της Νέας Δημοκρατίας, όπως πριν της δίκαιης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν χωρά ούτε τις πιο βασικές ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Οι κρατικές δαπάνες για την υγεία, την πρόνοια, που αποτυπώνονται στο νέο προϋπολογισμό, όπως και στους προηγούμενους προϋπολογισμούς, περιορίζονται στη χρηματοδότηση ενός ελάχιστου βασικού πακέτου για όλους, σαν αντίστοιχο με τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και τις δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα από τα επιτεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Ενώ συγχρόνως ενισχύεται η διαχρονική μετακύληση ενός όλο και μεγαλύτερου τμήματος δαπανών για τη λειτουργία των νοσοκομείων, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στους ίδιους τους ασφαλισμένους και στα ασφαλιστικά ταμεία. Η μείωση της συνολικής κρατικής δαπάνης κατά 182 εκατομμύρια ευρώ για το 2020, που προστίθονται στις τεράστιες μειώσεις των τελευταίων χρόνων, που αγγίζουν το 28% περίπου, παρά την πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% σε καμία περίπτωση δεν σηματοδοτεί πως οι εργαζόμενοι, που είναι οι δημιουργοί του πλούτου, πρόκειται να κερδίσουν κάτι και στην υγεία, την πρόνοια, το φάρμακο. Μάλιστα, η κυβέρνηση, την ίδια ώρα που διατηρεί την κατάργηση στην ουσία της κρατικής χρηματοδότησης του ΕΟΠΗ στα ίδια επίπεδα, στα 100 εκατομμύρια ευρώ της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να παραπλανήσει και να εγκλωβίσει το λαό, εμφανίζει την αύξηση της οροφής των δαπανών του προϋπολογισμού του ΕΟΠΗ για φάρμακα, εξωνοσοκομιακές, ιατρικές πράξεις κτλ. Ως αποτέλεσμα της αύξησης του ΑΕΠ, όταν η αύξηση αυτή του πλαφών προέρχεται από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 4,1%. Αλήθεια, από αυτήν την αύξηση του πλαφών θα ωφεληθούν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα ή οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι επιχειρηματίες υγείας, διότι θα πληρώσουν λιγότερες εκπτώσεις και επιστροφές? Θα καταργηθεί μήπως η συμμετοχή στα φάρμακα? Θα καταργηθούν οι λίστες φαρμάκων που πληρώνουν εξ ολοκλήρου οι ασθενείς? Ή θα καταργηθούν, για παράδειγμα, οι πληρωμές για φυσιοθεραπείες και πάει λέγοντας? Η εκ νέου μείωση της χρηματοδότησης των νοσοκομείων δεν αφήνει περιθώρια για καμία αναβάθμιση στην περίθαλψη του λαού. Αντίθετα, θα συνεχιστεί η σημερινή άθλια κατάσταση, η συρρήκνωση και υποβάθμιση υπηρεσιών, τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, τα κλειστά τμήματα, τα ράντζα και οι τεράστιες λίστες αναμονές για θεραπείες, εξετάσεις, χειρουργία και πάει λέγοντας. Οι προσλήψεις με ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, η υποστελέχωση και εντατικοποίηση της δουλειάς των υγειονομικών
Και βέβαια μέσα στον προϋπολογισμό, παρά τις κατά διαστήματα εξαγγελίες, δεν αποσαφηνίζεται πόσες θα είναι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον τομέα της υγείας. Αφού η αύξηση των δαπανών, για παράδειγμα, για τη μισθοδοσία, όπως φαίνεται μέσα στον προϋπολογισμό κατά 29 εκατομμύρια, αφορά τις οριμάνσεις και τις ασφαλιστικές εισφορές. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας παραμένει η οξυμένη ανάγκη για κάλυψη υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας, αποκατάστασης όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Όπως παράλληλα και συγχρόνως παραμένει η ανάγκη να αναπτυχθούν με κριτήριο τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής, κάθε ηλικίας, τμήματων πληθυσμού, η ανάπτυξη κέντρων υγείας, πολυιατρίων, αποκεντρωμένων ιατρίων, κινητών μονάδων και η διασύνδεσή τους με την οικογένεια, τα σχολεία, τις σχολές, τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, γεροκομεία κτλ. Και αυτό που πρόκειται όντως να αναβαθμιστεί είναι η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων προκειμένου να έχουν έσοδα. Η προσαρμογή τους στο κριτήριο της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, που δεν αφορά μόνο τον έλεγχο των δαπανών, αλλά όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, θα αφορά και τις δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φορέων και της αύξησης των εσόδων τους. Και ακριβώς η εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας και η επιχειρηματική λειτουργία τους, όπως για παράδειγμα μέσω συμπράξεων με τον ιδιωτικό τομέα, είναι που αδυνατίζουν, εξαφανίζουν τον ενιαίο χαρακτήρα του συστήματος υγείας. Ενισχύονται οι αυτοτελείς μονάδες υγείας, η άναρχη ανάπτυξή τους, αφού το κέρδος καθορίζει τι και πού θα αναπτυχθεί και όχι ποιες είναι οι ανάγκες του λαού. Έτσι, ο ασθενής, η οικογένειά του, εξαναγκάζονται με δική τους ευθύνη, πρωτοβουλία, ατομικά, να αναζητούν λύσεις και όχι όπως θα έπρεπε το ίδιο το σύστημα υγείας να αναλαμβάνει πλήρως και δωρεάν τη διεκπαιρέωση των προβλημάτων υγείας. Τόσο οι στόχοι όσο και τα κριτήρια διαμόρφωσης των κρατικών δαπανών για την υγεία πρόνοια από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ανάλογα με αυτά που χρησιμοποίησε και η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, η στρατηγική τους ταύτιση φαίνεται και από την εκτίμηση της κυβέρνησης στην εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού, όπου στους ανασταλτικούς παράγοντες της οικονομικής μεγέθυνσης στην Ελλάδα περιλαμβάνονται οι καθυστερήσεις των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και για την υγεία πρόνοια, οι οποίες υλοποιούνται ανεξάρτητα ποιος κυβερνά. Όπως για παράδειγμα η επιχειρηματική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υγείας εδώ και χρόνια, η εφαρμογή θεραπευτικών, διαγνωστικών, φαρμακευτικών πρωτοκόλων ως εργαλείων περικοπής, η λειτουργία της ΕΣΑΝ ΑΕ, η εφαρμογή των διαγνωστικών ομοιογενών κατηγοριών, τα DRGs. Αλήθεια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν επέβαλε το χαράτσι για την υγεία στις συντάξεις, 750 εκατομμύρια το χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία το διατηρεί το χαράτσι. Περικοπές παροχών μέσω του ΕΟΠΗ ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία τις διατηρεί. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ διατήρησε τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις νοσοκομείων, νοσοκομειακών κρεβατιών, διατήρησε και ενίσχυσε την ΑΕΜΗ ΑΕ, διατήρησε την υποστελέχωση, ενίσχυσε την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων. Η Νέα Δημοκρατία τα διατηρεί. Το ένα χέρι νύβει τ' άλλο και τα δυο τα υπερκέρδη του κεφαλαίου. Αυτοί είστε. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Έτσι, μπροστά στη συνεχώς επιδείνωση και όξυνση των προβλημάτων υγείας ως απόρρια των πολιτικών, αποτελούν σχέτη πρόκληση απέναντι στο λαό αυτές οι πολιτικές. Ναι, τελειώνω. Αυτές οι πολιτικές να παρουσιάζονται ως λύση της σημερινής άθλιας κατάστασης. Να παρουσιάζεται ως γιατριά, δηλαδή, το φαρμάκι που μας έφτασε ως εδώ. Όπως εξίσου προκλητική είναι και η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να παρουσιάσει ως αιμονή της Νέας Δημοκρατίας αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, που και ο ίδιος προώθησε και βάθαινε ως κυβέρνηση, καλώντας το λαό να συμβιβαστεί με το σημερινό άθλιο σύστημα, με την απειλή ότι θα γίνει ακόμα χειρότερο από τα μέτρα που προωθεί η Νέα Δημοκρατία, ως συνέχεια και κλιμάκωση της πολιτικής που και ο ίδιος υπηρέτησε. Να γιατί ο λαός οφείλει αφενός να απορρίψει συνολικά αυτή την επίθεση και τα επικίνδυνα σχέδια στην υγεία πρόνοια, να μην συμβιβαστεί με την πολιτική που αυξάνει συνεχώς το χάσμα ανάμεσα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και τις τεράστιες δυνατότητες που προσφέρουν σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία, και αφετέρου να δυναμώσει τον αγώνα για αποκλειστικά κρατικό σύστημα υγείας πρόνοιας, καθολικό, σύγχρονο και απολύτως δωρεάν, με κριτήριο
την κάλυψη των αναγκών του και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου, δηλαδή των εκμεταλλευτών. Στο χέρι του είναι. Καταψηφίζουμε συνεπώς τον προϋπολογισμό, κύριε Πρόεδρε.